στα κορυφαϊκό κίνημα, όπως οι συνάδελφοί του στη Θεσσαλονίκη, που δεν δέχτηκαν να πάρουν μέρος στη μεταφορά πολεμικού υλικού. Αντίστοιχα του εργαζόμενου και στο λιμάνι. Είναι και δικιά μας υπόθεση. Δεν γίνεται να επιτρέπουμε να περνάει υλικό να συσσωρεύεται παρούτι σε μια πυρηνική αποθήκη που έχει ήδη πάρει φωτιά. Να είμαστε σήμερα εδώ, γιατί ο λαός της Ουκρανίας έχει γίνει ζάμπος του Μπόξ ανάμεσα στα συμφέροντα από τη μία της Ρωσίας, από την άλλη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι και είναι πάντα εδώ, υπέρ των λαών, ούτε στους υπεριαλιστές. Καμία, κανένα στρατόπεδο. Διαλέγουμε, επιλέγουμε πάντα το στρατόπεδο των λαών. See you.